Καλά Χριστούγεννα, ναι, καλή ενέργεια, γιορτές. Αλλά έχουμε κόντρες. Κόντρες έχουμε πάρα πολλές. Τι γίνεται. Μας δίνει μια ενέργεια κι αυτό η κόντρα. Έτσι σε ανεβάζει λίγο. Έτσι, εντάξει, ναι, αδρεναλίνη. Είναι να μείνεις εσύ με στην κόντρα, βέβαια. Αν είναι άλλη, καλό ναι, είναι. Ναι, τι έγινε πάλι. Ναι, δεν τελειώνει αυτή η κόντρα. Όχι, γιατί η Βίκυ Καγιά μίλησε στο περιοδικό okay, και αναφέρθηκε στο unfollow που έχει γίνει από τη Σοφία Κατσιμπαντελή. Αυτά τα δύο κορίτσια. Βλέπουμε εδώ πέρα και το split, VS. Έχουν μια κόντρα. Ξεκίνησε αυτό από παλιά, αν θυμάστε. Έλα, το πάμε από την αρχή. Λέω να θυμηθούμε αρχικά. Ναι, για να δηλώσει δούμε πόσο εξελίσσεται η Σοφία αυτό. Κατσιμπαντελή. Για ποιο λόγο είχε δηλώσει ότι είχε κάνει unfollow τη Βίκυ Καγιά. Για να θυμηθούμε τι είχε πει. There are some rumors going around that I like unfollowed someone. Because there's like beef or something, I don't know, like drama. Okay, this is how I'm gonna answer it. Look at how many people I follow. That's a lot. So if I unfollow someone, there's a reason. Υπάρχει λόγος, είχε πει η Μαρία. Το είχαμε ψάξει και εμείς εδώ πέρα και είχαμε πει πρώτη ότι υπάρχει αυτό το unfollow. Και είχε πει λοιπόν η Σοφία Κατσιμπαντελή ότι κάτι έχει γίνει. Θυμάστε, είχαμε αναλύσει και στη συνέχεια αυτό που έχει γίνει. Ναι, σωστά. Η Καγιά την ακολουθεί όμως ακόμα. Η Καγιά την ακολουθεί και εδώ θα πάμε. Γιατί μίλησε στο περιοδικό και η Βίκυ Καγιά και αποκάλυψε ότι εγώ την ακολουθώ ακόμα. Πρέπει να ρωτήσετε την ίδια τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ λέει ναι. Ακριβώς. Την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ λέει. Επαγγελματίας, παιδί μου, σου λέει τώρα λίγο θα τσακωθούμε. Στις δουλειές γίνονται, ρε παιδί μου, και εντάσεις σε όλες τις ομάδες. Η Βίκυ Καγιά λέει ότι στήριξε πάρα πολύ και ήταν η επιλογή της. Δηλαδή την πρότεινε να έρθει στο GNTM. Να δούμε ακριβώς τη δήλωση στο περιοδικό OK. Η Σοφία Κατσιμπαντελή ξεχώρισε φέτος. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Επέμεινα πολύ για τη Σοφία. Άρα δεν την έδιωξε εσύ μετά τις οντισιόν, όπως σε κατηγόρησαν. Αυτό είναι αστείο. Εγώ έδωσα μάχη για να έρθει. Της είχα κάνει πριν από έναν χρόνο μια συνέντευξη που ήταν αφιερωμένη στο Diversity. Εκεί της είπα ότι θα ήταν πολύ καλή στην τηλεόραση. Το κανάλι αποφάσισε να είναι μόνο στις οντισιόν και να επιστρέψει ξανά προς το τέλος. Γιατί σε έκανε unfollow μετά το τελευταίο γύρισμα. Πρέπει να ρωτήσεις την ίδια. Εγώ την ακολουθώ ακόμη στο Instagram. Δεν έγινε κάτι δηλαδή μεταξύ σας. Απολύτως τίποτα. Μαζί ήμασταν στη Ρώμη πριν από έναν μήνα. Σίγουρα την έχει κάνει mute τη Σοφία Χατσιπαντελή, Βίκυ Καγιά. Γιατί αν δεν θες να κάνεις unfollow, σε κάνω mute για να μην σε βλέπω. Και δεν φαίνεται. Και αυτό, όχι. Όχι, όχι, μπορείς να μην βλέπεις αυτούς που δεν φαίνεται. Ωραία, μπορεί να το έχει κάνει. Μην υποθέτουμε όμως, αφού δεν ξέρουμε, γιατί εμείς θα πούμε αυτά που ξέρουμε. Και επειδή ψάξαμε, έχουμε κάτι αποκλειστικό. Λοιπόν, ναι, η Σοφία Χατσιπαντελή πριν λίγες μέρες έκανε live στο Instagram και είπε πάρα πολλά πράγματα. Τη ρώτησαν για αυτό το unfollow. Και τι λέει λοιπόν, λέει ότι οι άνθρωποι που με έκαναν να φοβηθώ είναι αυτοί που δεν θα έπρεπε να είναι στο GNTM. Να δούμε ακριβώς πώς το είπε, για να το σχολιάσουμε. And so, this whole summer, I was so scared and anxious, I couldn't sleep. And then it turned out to be fine. Basically, the people who were trying to make me the most scared were the people who in hindsight shouldn't have even been on the show. Μόνο δικό μας αυτό το υλικό, αποκλειστικό. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν που την έβλεπα. Έχει μεγάλο ταλέντο να δημιουργεί θέμα. Δεν το λέω για κακό. Ναι, έχει μεγάλο ταλέντο. Αλλά μπορεί να αυτό να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Ότι το έχει δημιουργήσει εκείνη. Να έχει γίνει κάτι που εντάξει στην τηλεόραση γίνεται, ας πούμε, σε γύρισμα, διαφωνούν οι κριτές το ένα το άλλο και να το έχει πάρει λίγο πιο βαριά γιατί είναι λίγο πιο. Εγώ δεν θέλω. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το γύρω-γύρω που γίνεται. Θα μου άρεσε να πει ακριβώς τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να το πει. Δεν είχε πει ούτε το πρόσωπο. Ναι, γι' αυτό είπε κάποια, υπάρχει μια παραφιλολογία. Εννοεί πάντως τώρα, επειδή ήταν αγχωμένη το καλοκαίρι γίνανε τα γυρίσματα του GNTM. Μέχρι να παίξει στον αέρα, θεωρώ ότι κάποιοι την είχαν φοβήσει από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Έκανε που λέει, πρώτη φορά τηλεόραση ότι, στην Ελλάδα. Σωστά. Ότι είχε ίσως αυτά που λες θα παρεξηγηθούν, ίσως. Όχι μόνο, και η εικόνα σου. Επειδή η Ελλάδα μπορεί να σε κατακρίνει. Και γιατί με συγχωρείς, όταν ίσως ανακοινώθηκε, αρχίσανε τα φρύδια τα αυτά, όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αλλά η Χνέλα σου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, Μαρία, βρίσκονται στο σοου. Προκαλώ τη Σοφία Χατζιπαντέλη να τοποθετηθεί, να πει ποιο είναι από το σοου και τι τη έκανε. Γιατί όλο αυτό το γύρω-γύρω είναι πια με κουράζει. Και να έχουμε και μια κάμερα. Μετά. Γιατί να ανεμηνήσω. Όσο το πας γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, δεν έχει κυρώσεις αυτό. Τι κυρώσεις να έχει, αν πω ότι εγώ άκουσα αυτόν να, να μιλάει για μένα πάρα πολύ άσχημα και να με μειώνει μπροστά στους υπόλοιπους συνεργάτες. Τι θα κληθείς το πω να το αποδείξεις μετά. Αυτό θέλω να πω. Αν αυτός ο άνθρωπος αντιδράσει, όποιος, σε όποιον αναφέρεται, θα κληθεί να το αποδείξει. Όταν κάνεις τηλεόραση, έχεις κλειστά τα αυτιά σου δεξιά και αριστερά. Θεωρώ ότι η Σοφία Χατσιπαντελή δεν ήταν προετοιμασμένη στα σούσουρα του γύρω-γύρω. Ότι αν μην το πεις αυτό, α, να είσαι λίγο καλύτερη, α, το φρύδι, α, το ρούχο. Και αυτό ίσως την πειράζει. Έλα, καλέ, να θέλω να μου πεις για τους προετοιμασμένους γι' αυτό. Γιατί ο Λιάγκας και η Σολομού είναι άνθρωποι που είναι χρόνια στη Σόμπη.